Έντονη διαμαρτυρία προς τους διπλωμάτες της Γερμανίας, της Δανίας και της Σουηδίας απίφθινε η Ρωσία και η Γκάζπρομ για το γεγονός πως δεν κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην έρευνα για το ποιος προκάλεσε την δολιοφθορά στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream. Όπως ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών για το Nord Stream, η Ρωσία προφανώς δεν θα αναγνωρίσει τα ψευδοαποτελέσματα μιας τέτοιας έρευνας, εκτός αν εμπλακούν Ρώσοι ειδικοί. Η αιτία των ρογμών στους αγωγούς Nord Stream περνούν από τη Βαλτική θάλασσα, παραμένει ασαφής, όμως χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουν λόγο για δολιοφθορά. Από την πλευρά της, η Σουηδή Πρωθυπουργός Μαγδαλένα Άντερσον πρότεινε στη Μόσχα να διεξαγάγει την δική της έρευνα επί τόπου. Όπως δήλωσε, η έρευνα για το σαμποτάζ αλλά περιπλέκεται λόγω της παρουσίας παλιών πυρομαχικών στον βυθό της Βαλτικής. Είναι μια ζώνη που χαρακτηρίζεται από την παρουσία πυρομαχικών, χρησιμοποιημένων ημί του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Υπάρχουν πολλά αντικείμενα στον βυθό της θάλασσας, άρα δεν είναι εύκολο.